Φίλες και φίλοι, χαίρετε. Σας υποσχεθήκαμε Λάζαρο Τετάρτες. Καθυστερήσαμε λίγο να κάνουμε τη δεύτερη. Αυτή είναι η δεύτερη Λάζαρο Τετάρτη. Και είναι σήμερα 18 Νευρίου 2020 και είμαστε στην καραντίνα νούμερο 2. Γεια σου, Λάζαρε. Φανταζή. Για όσους δεν έχετε δει το πρώτο βίντεο, ο Λάζαρος Πανταζής είναι ο μοναδικός μυός, ο οποίος είναι sport and exercise scientist, είναι επιστήμονας των σπορ και του αθλητισμού και με τον οποίο είπαμε να συζητάμε θέματα που έχουν να κάνουν με το fitness. Πώς λένε το fitness στα ελληνικά? Το να είσαι σε καλή φυσική κατάσταση. Να σε γελάς. Fitness, φυσική κατάσταση. Ναι, ναι. Το να είμαστε... Δεν ξέρω πολλά τους όρους τους ελληνικούς, η αλήθεια. Ναι, άμα σπουδάσει ο άνθρωπος στην Αγγλία, δεν ξέρει καλά τους όρους τους ελληνικούς. Λοιπόν, θα σου διαβάσω μερικά σχόλια, γιατί έτυχε θερμής υποδοχής από το κανάλι το προηγούμενο βίντεο που κάναμε μαζί. Φυσικά, αρκετά σχόλια είχαν να κάνουν με την ομορφιά σου και τον καλό σου χαρακτήρα. για την ομορφιά δεν έχω να παίρνω credits, δεν μπορώ να πω ότι έρχεται από μένα. Για το χαρακτήρα ίσως σε έναν βαθμό. Πάμε στο επαγγελματικό κομμάτι. Πάμε στο επαγγελματικό μητέρα και σταμάτα. Αυτό με το βίντεο γυμναστικής που λέγατε να κάνετε με τον Λάζαρο είναι πολύ ενδιαφέρον. Να έχουμε να κάνουμε κάποιες εύκολες ασκήσεις κάθε μέρα τώρα που είμαστε στην καραντίνα. Το χρειαζόμαστε μικρή και μεγάλη. Είμαι σίγουρη ότι θα το κάνετε πολύ ωραίο το βιντεάκι με τον Λάζαρο όταν το αποφασίσετε. Ο λαός το περιμένει. Άρα, ο λαός σε αυτό το συγκεκριμένο σχόλιο ζήτησε από σένα να κάνεις ένα... να μας πεις ασκήσεις τις οποίες να μπορούμε να κάνουμε στο σπίτι. Όμως, επειδή... Ξέρω τι θα μου πεις. Θα μου πεις ότι πρώτα χρειάζεται να πούμε μερικά πράγματα που έχουν σχέση περισσότερο με τη θεωρία παρά να δώσουμε ασκήσεις και ότι δεν είναι εύκολο πράγμα να δίνουμε ασκήσεις. Όχι, δεν είναι εύκολο πράγμα. Δεξιά-αριστερά, έτσι, χωρίς να μάθεις κάποια πράγματα για τον πελάτη σου ή για το... Δεν είναι και σωστό κιόλα. Είναι σωστό, ναι. Χωρίς να ξέρεις... Τον background, ας πούμε, το υπόβαθρο. Το ιατρικό υπόβαθρο και φυσικό ιστορικό του πελάτου σου. Ναι, είναι πολύ σημαντικό. Και κάναμε το στο πανεπιστήμιο το medical screening, το λεγόμενο, που να ξέρεις δηλαδή την ιστορία του αθλούμενου, δηλαδή εκείνος που θέλει να αθληθεί, την ιστορία του, την ιατρική και ας πούμε και που την οικογένεια, αν έχει κάποιες επικείμενες, έτσι πλέγεται. Υποκείμενες αρρώστιες, νόσους. Παρακείμενες. Παρακείμενες. Υποκείμενες. Υποκείμενες, εντάξει. Υποκείμενες, ναι. Πήρατε το νόημα. Πρέπει να ξέρεις, ας πούμε... Underlying conditions. We need underlying medical conditions. Υποκείμενες ιατρικές παθήσεις. Πρέπει να γνωρίζεις τον πελάτη σου, δηλαδή αν θα αποταθεί ο πελάτης σε έναν ειδικό, πρέπει... Να το γνωρίσει, επειδή δεν γίνεται να διασκήσεις δεξιά-αριστερά χωρίς... Άρα δεν μπορούμε να δώσουμε ένα ασκήσεις από ένα βίντεο. Ναι. Δεν μ' αρέσει να γενικεύεις, δηλαδή δεν θέλω να πω 10 ασκήσεις που μπορούν να κάνουν όλοι, επειδή άμα μία άσκηση που θα δείξω μπορεί κάποιος να έχει πρόβλημα με το ισχύον του, να μην έχει... το λεγόμενο, το απαιτούμενο range of motion, δηλαδή να απαιτούμενο εύρος κίνησης. Ναι, το εύρος κίνησης, ναι. Μεταφράστρια μου, δεν θέλω να χωρίς να το λες στα αγγλικά και θα το λέω στα ελληνικά, γεια μου. Εδώ να πούμε στον κόσμο ότι αν μιλάω αγγλικά, εσείς με κοροϊδεύετε, και εσύ και η αδερφή σου και με το δίκιο σας φυσικά. Κάποιος μπορεί να μην έχει το απαιτούμενο εύρος κίνησης λόγω κάποιου προβλήματος στο ισχύον του και να μην μπορεί να κάνει εκείνη την άσκηση, να είναι και επικίνδυνο. Στο γόνατο ή οτιδήποτε. Να σου κάνω μια ερώτηση γενικής φύσεως όμως, Λάζαρε. Εάν αν κάποιος άνθρωπος έχει κάποια θέματα υγείας ή είναι σε μεγαλύτερη ηλικία ή τέλος πάντων μπορεί να έχει και έναν ισχύον και ένα γόνατο και δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι το κολύμπιν ή το περπάτημα είναι πιο φυσικές ασκήσεις που είναι λιγότερο πιθανό να βλάψουν σε αυτούς που σας έχουν θέματα? Η καλύτερη άσκηση που δεν θα βλάψει, δεν θα βλάψει δηλαδή τα γόνατα σου ούτε τίποτε, είναι το κολύμπι.
Επειδή η αντίσταση στο νερό δεν, πώς να σου πω, δεν καταπονεί τέλος πάντων τους... Τους συνδέσμους. Τους συνδέσμους, ναι. Άρα το κολύμπιν είναι ίσως και καλύτερο από το περπάτημα. Το κολύμπιν είναι σίγουρα καλύτερο από το περπάτημα. Γιατί επειδή, δεν έχει κραδασμούς, ενώ το περπάτημα έχει κραδασμούς. Ναι, το περπάτημα έχει κραδασμούς και εντάξει, τα θετικά του περπατήματος είναι πάρα πολλά. Δηλαδή στην καρδία, λειτουργά η καρδία σε πιο μεγάλους ρυθμούς και προσφέρει αυτό στην υγεία, αλλά όμως έχει τα αρνητικά που είναι οι κραδασμοί, στους συνδέσμους, τα γόνατα. Κάτι άλλο που θέλω να σε ρωτήσω, επειδή μιλούσα με μια φίλη η οποία είναι στη South Carolina, στη North Carolina, στη Βόρεια Καρολίνα, στην Αμερική, η οποία πήγαινε jogging. Ξεκίνησε για 2 μήνες να κάνει jogging, μου είπε, και σε κάποια φάση πρίστηκε το γόνατο της και χρειάστηκε να σταματήσει. Και μου είπε, το σύστημα υγείας που έχουν εκεί στην πολιτεία που μένει δεν είναι και τόσο καλό, δηλαδή δεν της δίνει εύκολα πρόσβαση να πάει στον ορθοπαιδικό ιατρό, πήγε στο GP, στο γενικό γιατρό, ο οποίος της είπε, ξεκούρασε το πόδι σου. Επ' ευκαιρία θέλω να σε ρωτήσω, το τρέξιμο είναι πιο επικίνδυνο από το περπάτημα, για να φορέσει το σώμα? Σίγουρα, ναι. Υπάρχει μια ιστορία με το τρέξιμο. Υπήρχε ένα South African, από την Νότια Αφρική, sports and exercise scientist, ο οποίος παγιά είχε, εντάξει, είναι προς τον τομέα σου, ήταν επιρρεπής στους εθισμούς, δηλαδή ποτών και άλλες ουσίες κτλ. Όταν ανακάλυψε την γυμναστική και ιδιαίτερα τον jogging και σταμάτησε τους άλλους τους εθισμούς, διάβασα το πουδικό του προστάρισμα, τέλος πάντων, είχε εθιστεί στο λεγόμενο runner's high. Όταν τρέχει κάποιος, μετά τα επόμενα 20-30 λεπτά ή μία ώρα, εξαρτάται από τον οργανισμό, όταν ηρεμά ο οργανισμός και προσπαθεί να φτάσει στα κανονικά επίπεδα, διαχύνονται μέσα στον οργανισμό κάποιες συγκεκριμένες ορμόνες, ενδορφίνες. Ενδογενή ρεμιστικά, ανεβαίνει η σερωτονίνη, ναι, κλπ. Κλπ. Ναι. Το συγκεκριμένο άτομο δεν μπορούσε να... δεν ήθελε πάρα πολύ. Δηλαδή κάθε φορά που τέκειωνε πίνε 2-3 φορές την ημέρα αντρέξιμο, είχε φτάσει στο σημείο που μπορεί να κάνει 20-30-40 χιλιόμετρα την ημέρα. Ώσπου έπαθε κατάγμα και στα δύο του απόδια, το κανίν που λέγουμε στην Κύπρο. Είχε και τα δύο του πόδια στο γύψο, επειδή δεν σταματούσε. Ήθελε τόσο πολύ την... Καταλαβαίνεις. Είναι αλήθεια ότι ειδικά το τρέξιμο, εγώ έχω κάνει ελάχιστες φορές στη ζωή μου, όσες ήμουν απολύτως υποχρεωμένη στο σχολείο. Είναι αλήθεια όμως ότι σου αφήνει έτσι μια πολύ ωραία αίσθηση μετά. Ναι, ναι. Ναι. Με παρόμοιον τρόπο όμως μπορεί να έχεις σε πιο χαμηλά επίπεδα, αλλά λιγότερο επικίνδυνη ωραία αίσθηση μετά από το γρήγορο περπάτημα ή μετά από το κολύμπι. Αθλητές όταν έρχονται, όταν είναι στο rehabilitation phase, ας πούμε, κάποιου τραυματισμού, όταν είναι στην αποκατάσταση τους. Φάση, σε αποκατάσταση. Αποκατάσταση, ναι. Όταν ξεκινούν να τρέχουν, έχουν κάποια ειδικά μηχανήματα, τα οποία από τη μέση και κάτω είναι κάτι σαν μια σακούλα, τέλος πάντων, και έχει αέρα. Είναι το λεγόμενο zero gravity suit, δηλαδή δεν έχει... Τρέχουνε, αλλά με μειωμένη βαρύτητα, να το πούμε. Δηλαδή δεν είναι 9,81 όπως είναι κανονικά, ας πούμε. Είναι το μισό, ας πούμε. Και δεν επιβαρύνει τους συνδέσμους του αθλητή, έτσι ώστε να καταφέρει ο αθλητής να αποκαταστήσει, δηλαδή, το πρόβλημα που είχε, χωρίς να... Ναι, όμως ένας απλός άνθρωπος που δεν είναι επαγγελματικός, ναι, αθλητής, δεν έχει πρόσβαση σε αυτά τα κουστούμια. Ναι, μπορεί να έχει πρόσβαση, ας πούμε, στα λάστιχα για να δυναμώσει τους μύες του. Το κολύμπι είναι πολύ καλό. Μπορεί να πάει, ας πούμε, σε μια πισίνα και να κάνει ασκήσεις κάτω από το νερό μέχρι να νιώσει καλά. Λαζάρε, όταν ήσουν εσύ βρέφος, πήγαινα σε ένα γυμναστήριο στην Πάφο, το οποίο έκανε aqua aerobics. Και άρεσκε μου πάρα πολύ. Δεν κολυμπούσα. Βασικά στεκόμασταν στην πισίνα, το νερό ήταν μέχρι τον λαιμό και κάναμε ασκήσεις μέσα στο νερό. Ναι. Και θυμούμαι ότι την ώρα που έκανες ασκήσεις δεν κουραζόσουν,
την ώρα που ήταν να βγεις όμως από την πισίνα, δεν έπαιρνες τα πόδια σου, το σώμα σου έκαμνε την εξάσκηση. Ήταν ιδανικό κάτι τέτοιο, μια τάξη με αερόπνο μέσα στο νερό. Μόνο για να επιπλέεις μέσα στη θάλασσα ή στην πισίνα είναι γυμναστική. Κινητοποιάς αρκετούς μύες για να επιπλέει. Δηλαδή δεν χρειάζεται κάποιος να ξέρει πολύ καλά για να αθληθεί μέσα στο νερό. Μόνο το να κινείται μέσα στο νερό είναι ασκήσεις. Εντάξει, είναι ότι δεν είναι το ίδιο να κολυμπάς κανονικά μέσα στο νερό με το να πλατσουρίζεις τα πόδια σου, τέλος πάντων. Αλλά εντάξει, είναι πάλι... Λάζαρε, όμως μπορεί να έχει κόσμο που μας βλέπει, ο οποίος να μην ξέρει να κολυμπήσει. Αν περπατάς στο νερό... Πιάσει, ας πούμε, μπορεί να πιάσει έναν καλάμι από τον τζάμπο, είναι 2 ευρώ, να βάλει τα χέρια του μέσα και να κάνει τα πόδια. Έχει πολλούς τρόπους. Ναι. Τώρα που είναι φθινόπωρο και δεν είναι πολύ ζεστό το νερό και δεν είναι όλο αυτό. Η θάλασσα εχθές 25 βαθμούς, η θάλασσα ήταν τέλεια. Στην Πάφο. Στην Πάφο. Στην Κύπρο. Στην Πάφο που δεν μπορεί να έρθει και ο κόσμος να σας βρει, γιατί είστε σε καραντίνα. Ναι. Λες όμως ότι κάποιος είναι σε μια περιοχή που είναι πιο χαμηλή θερμοκρασία, όταν θα χαμηλώσει περισσότερο η θερμοκρασία. Το να περπατά κάποιος στη θάλασσα και να βρει... Στον άμμο. Και αυτό, αλλά το να περπατά ξυπόλυτο στην άμμο είναι ένας τρόπος άσκησης. Το να περπατά με τα πόδια μέσα στο νερό και να είναι μέχρι το γόνατο των νερών είναι χρήσιμο, είναι βοηθητικό. Υπάρχει μια αντίσταση, η οποία υπάρχει παραπάνω αντίσταση παρά να περπατάς κανονικά. Δηλαδή μπορεί να σου έχει κάποια θετικά αυτόν, αλλά εντάξει. Το να περπατάς στην άμμο είναι καλύτερο από το να περπατάς στην άσφαλτο, ας πούμε. Είναι πιο μαλλόν το έδαφος και όταν περπατάς με σπατούσες σου είναι πιο φυσική, τέλος πάντων, η κίνηση. Θα μπορούσαμε να πάμε στην παραλία, να βγάλουμε τα παπούτσια μας, τις κάλτσες μας, με τα πόδια μας γυμνά, να περπατάς στην άμμο. Ναι. Το οποίο είναι επίσης σε συνδυασμό με τους ήχους της θάλασσας, με τις μυρωδιές της θάλασσας, με το τοπίο της θάλασσας, πρέπει να είναι πάρα πολύ όμορφο. Δικό σου τον το. Ναι, καταπληκτικό. Ναι. Δεν είναι ακριβώς δικό μου. Στην εποχή μας έχουμε συνεργασία μεταξύ των επιστημών. Είναι όλα μαζί. Ταιριάζει για το quote νους υγιή εν σώματι υγιή. Νους υγιής εν σώματι υγιές, νομίζω είναι. Το λέω και πάντα λάθος, Λάζαρε. Οπότε δεν είχα πολλά. Θα μας διορθώσει ο κόσμος μετά. Και δικό σας να γράψετε στα σχόλια, νομίζω είναι νους υγιής εν σώματι υγιές. Νομίζω, χωρίς να είμαι σίγουρη. Και μπορείτε να το γράψετε στα σχόλια, το σωστό, το ορθό, γιατί όλοι μαθαίνουμε να πω. Προσπαθώ να θυμηθώ τα ερωτήματα που ήρθαν την προηγούμενη φορά. Θυμάμαι ότι μια φίλη είχε μπει ότι είναι 60+, ότι δεν μπορεί εύκολα να βγαίνει από το σπίτι και ρωτούσε τι μπορεί να κάνει μέσα στο σπίτι το οποίο να καθιστά γυμναστική, το ένα το ερώτημα. Το άλλο το ερώτημα είναι από την Αριστονίκ, τη φίλη σου την Αριστονίκη, η οποία ρωτάει, και ρωτάει με δόλο, πρόσεξε, με δόλο, εάν οι δουλειές του σπιτιού καθιστούν γυμναστική για να γυμνάζει τα παιδιά της. Για να γυμνάζει τα παιδιά της. Ναι. Εξαρτάται τι δουλειές τους βάζει. Ρωτούσε για το σφουγγάρισμα, για το σκούπισμα, για το να τρίβεις τον μπάνιο, για το να πλένεις τα πιάτα. Πήγαινε στο ερώτημα πρώτα της Ειρήνης που λέει είμαι 60+, δυσκολεύομαι να βγω από το σπίτι για διάφορους λόγους. Τι θα μπορούσα να κάνω μέσα στο σπίτι που να με χωρίς να ξέρω παραπάνω πληροφορίες για την Ειρήνη, αν υποθέσουμε ότι είναι... ότι το βάρος της είναι κανονικό, ότι μπορεί να κινηθεί σε κάποια φυσικά επίπεδα. Οι καλύτερες ασκήσεις που μπορεί να κάνει είναι τα τεντώματα, να το πω, είναι τα βασικά της γιόγκα, είναι πολύ καλά, όχι τα εξειδικευμένα, κατάλαβες. Απλώς να κάνει 15-20 λεπτά την ημέρα, μόλις ξυπνήσει. Πώς μπορεί να μάθει να κάνει, να κάνει τεντώματα? Μπορεί να μάθει, άμα ξέρει να χρησιμοποιεί καλά το ίντερνετ για να δει, για να έβρει κάποιες ασκήσεις, ας πούμε, που να ξυπνούν το σώμα ουσιαστικά, δηλαδή να ενεργοποιεί τους μύες της κάθε πρωί. Είναι ασκήσεις που να ενεργοποιούν τους μύες, για να μην είναι... Πώς θα σου το πω, επειδή κάποια άτομα, ανάλογα με την καθημερινότητά τους, υπάρχουν αρκετοί μύες οι οποίοι
δεν τους χρησιμοποιούν πολύ. Και μια ρουτίνα 15-20 λεπτών την ημέρα που να ενεργοποιεί άλλους τους μύες. Θα μπορούσε η Ειρήνη να μιλήσει με κάποιον που να είναι ειδικός για την άσκηση και να τη συστήσει τις ίδιες ασκήσεις εξατομικευμένες πάνω της που να μπορείτε να κάνει σπίτι. Ναι, ναι. Έναν ασκησιολόγιο απλών, 10-15-20 λεπτά την ημέρα, έτσι ώστε για να ενεργοποιεί όλους τους μύες, για να μην, επειδή όσο μεγαλώνεις στην ηλικία και δεν χρησιμοποιείς κάποιους μύες, ό,τι δεν χρησιμοποιείς, θα αφήνει γι' αυτό. Σωστά. Να σε ρωτήσω κάτι. Θα μπορούσαμε μια μέρα να κάνουμε ένα βίντεο μαζί, στο οποίο να μου πάρεις το ιστορικό μου και να μου κάνεις ασκήσεις για μένα. Δεν είμαι στην Κύπρο για να έρθω στο γυμναστήριο. Στο μέλλον. Τα γυμναστήρια είναι κλειστά. Θα μπορούσαμε να σου πω, εντάξει, ξέρεις το ιστορικό μου, αλλά να σου το πω να σου τα πρίξω. Και τα κιλά μου τα λέμε ανοιχτά και όλα και την ηλικία μου. Και τη φυσική μου κατάσταση. Για σηκωστής ρε μαμά, δεν τώρα κάτσε. Δεν σου ότι έφυγε η κοιλιά μου. Ναι, κάτσε. Ναι, από το περπάτημα έφυγε η κοιλιά. Έσφιξαν τα πόδια από τα γόνατα και κάτω, αλλά το υπόλοιπο σώμα θέλει μια γυμναστική. Θα μπορούσες να μου κάνεις ασκήσεις, να μου τις δείξεις και μετά να βλέπω το βίντεο για να κάνω τις ασκήσεις και να είναι εξατομικευμένες πάνω μου. Γίνεται μέσω όπως κάνουμε οι ψυχολόγοι, η ψυχοθεραπεία, μέσω διαδικτύου. Μπορεί και ένας επιστήμονας του δικού σου κλάδου να κάνει μέσω διαδικτύου. Όταν κάποιος ειδικός, ας πούμε, δείχνει... Μιλά δυνατά. Είναι καλύτερο να είσαι μαζί με τον πελάτη σου, ας πούμε, να του δείχνεις κοντά. Επειδή που το βίντεο... πελάτη σου τώρα, στην άλλη να κρίνει, τέλος πάντων, σε πολύ μακριά από εκεί που είσαι εσύ. Μπορείς να κάνεις λεπτομερές βίντεο που να δείχνεις όλα τα στάδια μιας άσκησης. Αν μπορεί να μου κάνεις εσύ εμένα ένα βίντεο. Ναι, και μετά είναι πάνω στον πελάτη τώρα θα προσέχει και θα δει σημασία. Υπάρχει αυτός ο κίνδυνος, ότι αν είναι μέσω διαδικτύου που θα γίνεται η άσκησο... Αφού εδώ σε face-to-face, ας πούμε, που δείχνεις κάτι και δεν το καταλαβαίνουν κάποιοι, σκέφτου από βίντεο. Άρα μου λες ότι δεν μπορεί να δουλέψει τόσο καλά όσο θα μπορούσε να δουλέψει ψυχοθεραπεία, ασκησοθεραπεία μέσω βίντεο. Ναι, δεν είναι το ίδιο. Και δεν είσαι σίγουρος ότι θα κάνω σωστά τις ασκήσεις. Καθόλου. Μια φίλη ρώτησε κάτω από το βίντεο σου το προηγούμενο, το οποίο έχει 3 εβδομάδες που το ανεβάσαμε. Άρα κάναμε ένα μικρό διάλειμμα 2 εβδομάδων και επανήλθαμε. Θα ήθελε να μας πει ο Λάζαρος και για τα παιδιά 4-5 χρονών, με τι άθλημα ή άσκηση μπορούν να κάνουν, να ασχοληθούν και αν πρέπει να τα στέλνουμε να ασχολούνται με κάτι. Πολλά μικρή ηλικία 4-5 χρονών. Δεν ξέρω άμα. Να προσπαθούν οι γονείς να μην κάθουν όλη μέρα στην τηλεόραση ή στα τάμπλετ και άμα παίζουν έξω στην αυλή, ας πούμε, θεωρείται καλή άσκηση για αυτήν την ηλικία. Άρα στην τώρα, άμα δείξουν ενδιαφέρον για κάποιον άθλημα ή κάποια άσκηση συγκεκριμένα, μπορείς να το επιδιώξεις να μάθεις παραπάνω, να ρωτήσεις αν έχει ηλικιακά γκρουπ για αυτές τις ηλικίες το συγκεκριμένο άθλημα που θέλει το παιδί. Τώρα έχει καραντίνα 2, ξεχάστε το. Άλλο ερώτημα. Μια φίλη λέει, ευχαριστούμε για το vlog, λέει η Μαρία, που είχαμε κάνει το πρώτο, να κάνετε και άλλο vlog για τις μεγαλύτερες ηλικίες. Οι μεγαλύτερες ενδιαφερόμαστε για ενδυνάμωση των μειών, που αυτό υποστηρίζει καλύτερα τα οστά. Και καλή επιτυχία σε ό,τι κάνει ο γιος σου Θέκλα. Σε ευχαριστούμε. Υπάρχουν ασκήσεις συγκεκριμένες για υποστήριξη των μειών που αυτοί οι μυς υποστηρίζουν τα οστά, αν ισχύει. Όταν ενδυναμώνονται οι μύες, υποστηρίζουν τα οστά. Απλώς είναι ο τρόπος που το έθεσε, που συζητήσει, ότι να ενδυναμώσεις συγκεκριμένους μύες για να υποστηρίζουν τα οστά, ό,τι οι μύες και να ενδυναμώσεις θα υποστηρίζουν καλύτερα τα οστά. Άρα... Δηλαδή, όλες οι ασκήσεις για ενδυνάμωση των μειών προσφέρουν σε αυτό το σκοπό. Τι σημαίνει άσκηση για ενδυνάμωση των μειών? Δεν ακούγεται καλά ο ήχος σου, Λάζαρε. Πήγαινε κοντά στο μικρόφωνο. Τα ακούμε? Ναι, τώρα ακούγεσαι. Έλα πιο κοντά. Η ενδυνάμωση των μειών γίνεται από την υπερτροφή.
το μείον, ας πούμε. Όταν ένα άτομο κάνει γυμναστική με αντιστάσεις που είχαμε μπει και στο προηγούμενο βίντεο, όταν, ας πούμε, ακολουθούν και μία δίαιτα η οποία είναι πάνω από το, από το baseline, δηλαδή τις συγκεκριμένες θερμίδες που πρέπει να καταναλώνει κάποιος για να είναι σταθερό το βάρος του, άμα τρώει παραπάνω σε συνδυασμό με την διατροφή, με τη γυμναστική, συγγνώμη, για ενδυνάμωση των μυών, θα υπάρξει υπερτροφή στους μύες, θα ενδυναμωθούν οι μύες και θα μεγαλώσουν οι μύες. Άρα υπάρχει το στοιχείο της διατροφής της στοχευμένης που έχει θρεπτικότητα προς τους μύες. Τρως παραπάνω θερμίδες από το συγκεκριμένο ποσό θερμίδων που πρέπει να φας για να διατηρήσεις το βάρος σου. Θέλεις και υδατάνθρα και θέλεις και πρωτεΐνη όμως για να φτιάξεις μύες, δεν είναι? Μια μπαλανσαρισμένη δίαιτα. Okay. Λέει μια φίλη, ευχαριστούμε Λάζαρη για τις πληροφορίες και σου γίνεται, δώσε μας πληροφορίες και για εμάς που είμαστε 60+. Ευχαριστώ. Αυτό και καλή επιτυχία στα έργα σου. Ναι, τα διαβάζω τώρα. Διαβάζω τώρα τα σχόλια. Υπάρχουν και σχόλια πάνω στο βίντεο το οποίο μιλούσαμε το προηγούμενο που μιλούσαμε για τη γυμναστική και για τα παιδιά, ότι όντως γίνονται κάποια λάθη, κάποιες φορές μπορεί στον πρωταθλητισμό να μην προσέχουν τα παιδιά κλπ. Νομίζω έχει νόημα να το διαβάσω τώρα αυτό. Λέει η Δέσποινα, λέει, είχαμε μάθει στη σχολή, έχει σπουδάσει σε μια ιδιωτική σχολή διατροφολογία η Δέσποινα, στα ιατρικά μαθήματα, ότι όποιος κάνει βάρη, όχι βαράκια, τα βάρη τα μεγάλα, μετά τα 30 μπορεί να πάθει καρδιά. Ισχύει, λέει? Δεν υπάρχουν επιστημονικές έρευνες. Δεν υπάρχουν επιστημονικές έρευνες με αρκετό, πώς θα το πω, αρκετό δείγμα, αρκετά subjects που να υποστηρίζουν τέτοια. Άρα δεν μπορούμε να το ξέρουμε αυτό το πράγμα. Και είναι σίγουρα όμως που οφείλει να κάνει όποιος γυμνάζεται, είναι ιατρικά check-ups. Τώρα η ερώτηση που έκαμε, η Δέσποινα, είπες, η ερώτηση που έκαμε, δεν ξέρω αν έλεγε μόνο εκείνοι που κάνουν μόνο βάρη. Δηλαδή, αν κάνεις βάρη και κάνεις και το cardio, το λεγόμενο το cardiovascular exercise, εντάξει, άτομα που κάνουν μόνο βάρη, οι λεγόμενοι αρσιβαρίστες, μπορεί να είναι πιο επιρρεπείς στα καρδιαγγειακά νοσήματα. Ναι. Επειδή είναι κάνουν εκρηκτικές κινήσεις, εντάξει, απότομα η καρδιά υπερφορτώνεται, ας πούμε, για εκείνα τα λίγα δευτερόλεπτα που κάνουν εκείνες τις ασκήσεις. Πάντως, Λάζαρε, δεν είναι παράδοξο συμβάν κάποιοι που κάνουν πρώτα αθλητισμό ή επαγγελματικό αθλητισμό να έχουν νωρίς στη ζωή τους θέματα υγείας με την καρδιά? Συμβαίνει συχνά. Συμβαίνει. Μιλάω για τους ανθρώπους οι οποίοι είναι πρωταθλητές, είναι πρωταθλητισμός ή είναι επαγγελματικός αθλητισμός. Είναι πιο εύκολο για εκείνους να το ανακαλύψουν, επειδή πρέπει να τα γονιδιακών, επειδή παίρνουν την καρδιά τους σε κάποια όρια, επειδή κάνουν πρωταθλητισμό. Είναι πιο εύκολο στο να εμφανιστεί το πρόβλημα. Είναι ενδιαφέρον που τον που λες. Όχι ότι ο πρωταθλητισμός προκαλεί την καρδιοπάθεια, αλλά όταν κάνεις πρωταθλητισμό, επειδή τεστάρεις την καρδιά σου συχνά και την τεστάρεις και με τεστ ιατρικά, αλλά και στην πράξη. Υπάρχουν κάποια όρια που είναι πιο εύκολο να το δείξω. Δηλαδή, αν ας πούμε δύο αδέρφια που έχουν το ίδιο γονιδιακό. Γιατί την ίδια γενετική προδιάθεση προς καρδιοπάθεια, για παράδειγμα, στην δική μας την οικογένεια. Και ο ένας δεν κάνει προαθλισμό και άλλος κάνει, ο άλλος μπορεί να το φανερωθεί, ας πούμε. Για παράδειγμα, στη δική μας οικογένεια, θυμάσαι το 2014 που είχαμε με ο παππούς εγχείρηση ανοιχτής καρδιάς. Εκεί μας είπαν οι γιατροί ότι υπάρχει μια γενετική προδιάθεση στην οικογένεια, επειδή είχε πεθάνει και ο αδερφός του παππού
από παρόμοιο πρόβλημα καρδιά σου, εδώ 13 ετών, ο θείος ο Πέτρος Μακαρίτης, μας είπαν ότι ο παππούς, είχε, όπως και ο αδερφός του, είχε γεννηθεί με δυσχυρή βαλβίδα. Και θυμάσαι που πήγαμε όλοι και κάναμε εξετάσεις. Κάναμε εξετάσεις για να δούμε αν τυχόν έχουμε την κληρονομικότητα. Ευτυχώς δεν την έχουμε. Εάν την είχαμε όμως και το μαθαίναμε, τότε θα μας έβαζε σε μια κατηγορία που θα έπρεπε να προσέχουμε κάποια πράγματα, ίσως και την υπερβολική άσκηση ανάμεσα σε εκείνα. Ναι, σίγουρα. Μάλιστα. Λοιπόν, τι μήνυμα έχεις να δώσεις εσύ στον κόσμο που είναι τώρα στην καραντίνα? Πώς νιώθεις εσύ που είσαι στην καραντίνα? Την πρώτη καραντίνα την περάσαμε μαζί, αγόρι μου. Τώρα είσαι μόνος. Εντάξει. Μίλα δυνατά. Είναι οκ, okay, λέω, εντάξει. Άλλο λίγος καιρός είμαι. Πώς περνάς τις ώρες σου? Μια χαρά, εσύ. Στην πρώτη καραντίνα είχες μια δυσκολία να κοιμηθείς το βράδυ και να ξυπνήσεις το πρωί. Το οποίο μου το έχουν πει πολλοί άλλοι της ηλικίας σου. Νεαρά παιδιά, ότι κατά τη διάρκεια του lockdown παρατήρησαν ότι έκαναν τη νύχτα μέρα και τη μέρα νύχτα. Ότι όλη νύχτα ήταν ξύπνη και τη μέρα κοιμόντουσα. Μπορεί η φυσική άσκηση να μας βοηθήσει στο να ρυθμίσουμε το βιολογικό μας ρολόι? Γιατί είναι εύκολο να απορυθμιστεί στην καραντίνα. Ναι, η γυμναστική βοηθά πάρα πολύ στο να ρυθμίσει το βιολογικό σου ρολόι, να κοιμάσαι πολύ ωραία. Και ποια ώρα είναι? Αν κάποιο που συνηθίζει να πηγαίνει 3-4 φορές την εβδομάδα γυμναστήριο, να άλλο 2 φορές να πάει για τρέξιμο, ας πούμε, ο οργανισμός του συνηθίζει ένα συγκεκριμένο στάδιο εξόντωσης, να το πω, ας πούμε, φτάνει, κουράζεται ως κάποιον συγκεκριμένο σημείο. Εάν σταματήσει απότομα... Α, σημείο εξόντωσης, ναι, ναι. Εννοείς ότι κουράζεσαι σε εκείνη τη φάση. Δηλαδή πρέπει να κάνεις τόσα χιλιόμετρα τρέξεις. Αν σταματήσεις απότομα, ο οργανισμός σου είναι συνηθισμένος με τα παγιά τα δεδομένα. Ποια ώρα της μέρας είναι καταλληλότερη η άσκηση, όντως ώστε να έχεις καλύτερον ύπνο? Απόγευμα. Απόγευμα. Όχι βράδυ, είναι απόγευμα. Η καλύτερη ώρα άσκησης γενικά είναι απόγευμα και για τους άντρες, λόγω ότι η τεσοστερόνη είναι στα πιο ψηλά... Στα πιο ψηλά επίπεδα το απόγευμα. Το πρωί είναι στα πιο χαμηλά. Σίγουρα. Νομίζω, έχει καιρό που το μάθαμε, αλλά νομίζω το απόγευμα. Τα πιο ψηλά, θέλεις να το ψάξεις, δεν είμαι σίγουρος. Έχω την εντύπωση σίγουρο... ότι το πρωί είναι ψηλή τεστοστερόνη και είναι μέχρι το απόγευμα ψηλή. Τώρα να κοιτάξω να τα πούμε σίγουρα. Σαν να θυμάμαι, σίγουρα η τεστοστερόνη κάνει κύκλο μέσα στην ημέρα. Ναι, σίγουρα, ναι. Όχι, ναι, α, είναι... Ναι. Α, όχι, το πιο ψηλό είναι 8 το πρωί, λέει εδώ. Ναι, γι' αυτό σου λέω. Είναι πιο ψηλά το απόγευμα από τη νύχτα. Σίγουρα. Ναι. Μπορεί για τούτον τον λόγο. Δεν ξέρω, αλλά είμαι σίγουρος ότι στη συζήτηση που είχαμε σε ένα μάθημα ότι είναι καλύτερα να πηγαίνεις στο απόγευμα γυμναστήριο ή να κάνεις ασκήσεις. Επειδή όταν ασκείς ανεβαίνει η τεστοστερόνη πάλι, νομίζω, είμαι σίγουρος. Ναι, ανεβαίνει. Όταν ασκείς ανεβαίνει η τεστοστερόνη. Πάντως το πρωί, το ξέρω σίγουρα ότι είναι πιο ψηλή η τεστοστερόνη και μας το έλεγαν οι παιδίατροι γιατί θα στα παιδάκια το πρωί μου ξυπνούσαν τα αγοράκια το πρωί μου ξυπνούσαν τα φανερά. Ναι. Είναι, αυξάνεται η τεστοστερόνη μετά την άσκηση. Άρα δημιουργάς άλλο ένα πικ. Δηλαδή το πρωί είναι το πικ που λέμε είναι κορυφή. Ναι, η κορυφή είναι το πρωί. Μετά αρχίζει και κατεβαίνει. Όταν εσύ κάνεις την άσκηση, όταν είναι χαμηλή η τεστοστερόνη, την ξανανεβάζεις. Άρα αυτό μπορεί να βοηθήσει και τη σεξουαλική ζωή ενός άντρα. Δεν ξέρω. Ή τέλος δεν ξέρεις, αφού η ψηλή τεστοστερόνη βοηθάει καλύτερα στη σεξουαλική λειτουργία, έτσι όπως να... Είναι. Αν κάνεις άσκηση την γυμναστική, αν κάνεις άσκηση την ώρα 8 το πρωί, σημαίνει ότι δεν εκμεταλλεύεσαι, δεν εκκρίνει ο οργανισμός παραπάνω τεστοστερόνη. Δεν δίνεις την ευκαιρία στον οργανισμό σου να έχει περισσότερες φορές την μέρα ψηλότερη τεστοστερόνη. Όταν κάνεις άσκηση όταν είναι χαμηλή, σημαίνει ότι προσθέτεις άλλο έναν
άλλο μία χρονική περίοδο στην οποία ο οργανισμός θα εκκρίνει παραπάνω τεστοστερόνη. Όταν κάθεσαι όλη μέρα στην καραντίνα, όταν κάθεσαι όλη μέρα σπίτι και δεν κάνεις τίποτα, είναι φυσικό πολύ δύσκολο να κοιμηθείς. Οπότε αν ασκούμαστε το απόγευμα, θα μπορούμε να κοιμηθούμε καλύτερα το βράδυ. Ισχύει. Αυτή ήταν η τελευταία ερώτηση, η οποία ήταν, σε έβγαλε, σε έδειξε... Μόνος. Τιμόνος ρόλος, άλλο σου παρατηρήσεις. Ναι, ήταν η τελευταία ερώτηση. Να κάνεις time management. Ναι, ήταν η τελευταία ερώτηση, η οποία έχει αποδείξει και την τροπαλότητα του ιού, που είναι δυσανάλογη της ιού, του κορονοϊού. Του ιού, η οποία είναι παράξενη δεδομένη της ξενοτροπιάς της Μητρός. Ευχαριστούμε, Λάζαρε, για αυτήν τη δεύτερη Λάζαρο Τετάρτη. Και θα περιμένουμε την επανάληψη. Φιλιά. Bye.